I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E. Γεια σας! Απόψε ήρθαμε σε ένα σπίτι. Θα χρησιμοποιήσουμε το φούρνο του για να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα βελομακάρονα. Έχουμε έρθει εδώ έτσι να γιορτάσουμε σήμερα που έχουμε γιορτές και θα σας δείξουμε με πολύ απλά βήματα πώς μπορείτε και εσείς στο σπίτι να φτιάξετε τα μελομακαρονά σας και να μην χρειάζεται να πάτε ούτε στις γιαγιάδες, στις θιάδες, στους φούρνους, στη ζαχαροπλαστεία για να βρείτε μελομακάρονα. Θα έχετε τα καλύτερα μελομακάρονα που θα είναι από τα χεράκια σας στο σπίτι σας. Μόνο για εσάς και τους φίλους σας. Ας πάμε τώρα να δούμε τα υλικά μας. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse... Και αφού είδαμε τώρα τα υλικά μας, ας πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι. Ναι, καλά ακούσατε. Στα μελομακάρονα αρχίζουμε πρώτα με το σιρόπι και μετά με τη ζύμη. Για να δούμε. Θα βάλουμε μέσα 500 γραμμάρια νερό. Θα βάλουμε 700 γραμμάρια ζάχαρης. Ωραία. Θα βάλω αυτό το μείγμα να ζεσταίνεται. Και μετά θα πετάξω ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση και δύο ξυλάκια κανέλας. Ας το βάλουμε τώρα πάνω στο μάτι της κουζίνας. Τώρα έχουμε βάλει εδώ το μείγμα μας να ζεσταθεί. Θα ρίξουμε μέσα δύο ξυλάκια κανέλας και θα κόψουμε και ένα πορτοκάλι στη μέση να το πετάξουμε μέσα για έξτρα άρωμα. Θα τα ανακατέψουμε λίγο. Θα ανοίξουμε τη φωτιά μας εδώ να ζεσταίνεται. Ποια είναι η φωτιά μας, αυτή εδώ. Και όταν δούμε ότι αρχίζει να βράσει, θα κατεβάσουμε τη φωτιά, θα τα αφήσουμε 2 λεπτά και μετά θα ρίξουμε μέλι. Santa Claus got stuck in the chimney. Poor me. Santa Claus got stuck in my chimney. Stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year. Και τώρα, αφού είδαμε ότι αρχίζει και βγάζει ατμός, θα πετάξουμε μέσα τα 100 γραμμάρια μέλι. Θυμηθείτε όμως να έχετε κλείσει τη φωτιά πρώτα, γιατί δεν θέλουμε να μας καεί το μέλι. Επίσης, όσο ρίχνω εγώ τώρα το μέλι, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν την ίδια συνταγή και βάζουν το μέλι στο τέλος. Εγώ προτιμώ να το βάζω στην αρχή, γιατί θέλω να βάλω το σιρόπι κρύο πάνω στα μελομακάρινά μου, έτσι ώστε όταν τα απορροφήσουν να γίνουν πιο μαλακά. Όταν φτιάξεις το σιρόπι στο τέλος και το βάλεις ζεστό πάνω στα μελομακάρινα, θα βγει σαν να είναι ένα γλάσο από πάνω. Ενώ εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε στα μελομακάρινα, που είναι αυθεντικό και true, είναι ότι θέλουμε τα μελομακάρονά μας να ποτιστούν μέσα με σιρόπι και να γίνουν μαλακά και παπαριασμένα και σιροπιασμένα. Ωραία, τώρα αφού ρίξαμε και το μέλι μας και ανακατέψαμε έτσι λίγο, το μόνο που μένει είναι να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Ας συνεχίσουμε, ας πάμε να φτιάξουμε την όμορφη ζύμη μας. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Πρώτα θέλω να ξεχωρίσετε τα υγρά μέρη της συνταγής με τα στερεά μέρη της συνταγής. Δηλαδή, πρώτα θα ανακατέψουμε το αλεύρι μας. Θέλουμε 30 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Θα βάλουμε γύρω στο 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Θα το ρίξω έτσι. Θα βάλω λίγο παραπάνω. Όχι. 1 κουταλάκι μπέικιν. Θα ρίξω την κανέλα μου, που την έχω ήδη τριμμένη. Θα βάλω και αυτό
ένα κουταλάκι εδώ, μπόλικη καρδελίτσα. Θα βάλω πάλι ένα κουταλάκι γαρίφαλο. Για να πάρει όλα αυτά τα ωραία αρώματα του μπελουμακάρονου. Και τι άλλο σταθερό έχω, σταθερό. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο σταθερό και τώρα θα πάω να φτιάξω τα υγρά μου. Έχουμε βάλει εδώ, θα σας δείξω, 400 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, φρεσκοστημένο. Πρέπει μέσα να ρίξω γύρω στα 500 γραμμάρια λάδι. Εγώ βάζω λάδι γιατί θέλω να είναι γενικά βαριά η συνταγή μου, θέλω παραδοσιακό μελομακάρονο ελληνικό και δεν δέχομαι κάτι διαφορετικό. Όποιος θέλει να κάνει κάτι πιο ελαφρύ, ας βάλει τα ελαιά του, τα σπορά ελαιά του, δεν ξέρω κι εγώ τι, υπάρχουν χίλιες δύο συνταγές. Εγώ θέλω ελαιόλαδο. Κρήτης από τα Νόγια Λασιθίου. Δικιά μας παραγωγή, δικό μας το λάδι, εμείς θα τα φτιάξουμε όλα τέλεια και θα βγουν καταπληκτικά. Τι άλλο θα ρίξουμε εδώ, ρίξαμε το λάδι, ρίξαμε το χυμό πορτοκάλι. Έχουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω. Ας πάμε να δούμε πώς θα φτιαχτεί η συνταγή μας. Πάμε, για να δούμε. Λοιπόν, μια λεπτά να μας βοηθήσεις. Ρίξαμε όλα αυτά τα λεύγια εδώ μέσα στην πολάρα. Όλο έτσι. Όλο στην πολάρα. Ωραία, εδώ θα ρίξω εδώ. Θα ανακατεύω λίγο εδώ για να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Να ξέρετε ότι όταν αρχίσει να γίνεται ζύμη, δεν θέλουμε να την βλάσουμε πολλή ώρα, γιατί θα αποβάλει το λάδι που έχει η ζύμη και δεν θα μας βγει τόσο καλή. Γι' αυτό τώρα, όταν θα δούμε ότι αρχίζουν να γίνεται ένα όλα τα υλικά μας, θα αρχίσουμε να τα βλάσουμε κατευθείαν. Βάζουμε λίγο λαδάκι στα χέρια μας και αρχίσουμε και βλάσουμε κανονικά. Όπου για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Καλή χρονιά. Και τώρα που η ζύμη μας έχει αρχίσει και απορροφάει όλο τα λευράκι μας, πρέπει να αρχίσουμε να ζυμώνουμε. Κορίτσια και αγόρια, για έλατε στο τραπέζι μας να ζυμώσουμε. Λοιπόν, θα πάρετε ένα ταψάκι, θα το λαδώσετε και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε μελομακάρονα. Ωραία, για να μας δείξει εδώ η Μαρία πώς κάνουμε ένα μελομακάρονο. Πιο μικρό. Πιο μικρό, μήπως θέλει λίγο αλεύρι ακόμα, τα θέλεις έτσι. Όχι, να είναι μαλακά. Δεν θέλουμε να βγαίνουν. Ωραία. Μικρούλια. Αυτό εδώ. Και το κάνουμε έτσι. Λίγο το ξαναπλάσουμε ακόμα. Αυτό. Για να το κάνω κι εγώ. Έτσι. Το βάζουμε έτσι εδώ. Ναι. Το πατάμε λίγο. Και το ξεκολλάμε. Ωραία. Απαλά. Να βγαίνει το σχήμα. Εγώ θα κάνω λίγο πιο μεγάλο. Αφού φτιάξαμε όλα τα ταψί μας, ας το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα τα αφήσουμε μέχρι να τα δούμε να χρυσαφίζουν κάπως. Εξαρτάται το φούρνο συνήθως. Τώρα δεν ξέρω, σε αυτό το φούρνο πώς θα τα βάζουμε, κανένα 20 λεπτό. 20. Τέλεια, 20 λεπτό. Δεν περιμένουμε πολύ, θα το ξαναπούμε σε 20 λεπτά. Εδώ και 20 λεπτά ψήνω τα μελομακάρονα, εγώ που νοσ, μόνο μας φινά για δικής. Τώρα ήρθε η ώρα όμως να μελώσουμε τα μελομακάρονα. Αυτό που κάνετε τι είναι. Είναι ότι ρίχνετε ένα μελομακάρονο μέσα από τη μία πλευρά. Τη γυρνάτε από την άλλη. Μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Τα αφήνετε 30 δευτερόλεπτα να μουλιάσει και το βγάζετε στο πιάτο σας. Μετά από πάνω θα ρίξετε το γαρδάκι. Αλλά πρέπει να σπάσει το γαρδάκι. Ας ρίξουμε έτσι μερικά από πάνω. Δεν κάτσε κανένα πάνω στα μελομακάρονα. Ας σπάσω μερικά ακόμα. Εδώ. Να, φουλ καρύδι. Please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here. Cause daddy made a brand new... Τα μελομακάρονα μας είναι έτοιμα. Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο. Παιδιά, για το χρόνο. Like and subscribe.